Βεβαίως ένας Πομπέος σας ενώνει. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Σας ενώνουν δηλαδή εξυπηρέτηση των αμερικανατοϊκών σχεδιασμών για να συμμετέχουν στο πλιάτσικο σε βάρος των λαών της περιοχής και ελληνική όμιλη. Δεύτερο, να μπούμε στο νομοσχέδιο μετά από αυτό το σχολιασμό. Στο ίδιο εργοθεατές είμαστε, κύριε Πρόεδρε. Μόνο που αυτή τη φορά έχουμε να αλλάγει των ρόλων μετά από κάθε θεομηνία. Και βεβαίως όλοι σας επενδύετε στον ανθρώπινο πόνο για να μπορέσετε να συγκαλύψετε το γεγονός ότι είστε όλοι σας συνυπεύθυνοι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πλημμυροπαθείς. Είναι κροκοδίλια τα δάκρυά σας. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως καταφεύγετε στην εύκολη κριτική. Πότε πήγε το Υπουργικό Κλιμάκιο, πότε πήγε ο Πρωθυπουργός, πότε δεν πήγανε. Ή της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε στο παρελθόν. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθείτε να συγκαλύψετε τις ευθύνες που έχετε. Και η σημερινή και η χθεσινή. Και το λέμε αυτό γιατί έχουμε να κάνουμε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Αυτό το οποίο συνέβη στα νησιά του Ιωνίου, στη Θεσσαλία και αλλού. Και οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Ανήκουν βεβαίως στη σημερινή κυβέρνηση αλλά και στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αναρωτήθηκε ο κύριος Τσακαλώτος στην παρέμβασή του. Ποιο είναι αυτό το μοντέλο που μας έκανε πιο ευάλωτους στο να μην μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες των φυσικών φαινομένων. Εμείς το λέμε καθαρά. Να φέρω δύο παραδείγματα για να γίνω αντιληπτός. Η άναρχη και ανεξέλεκτη χωροθέτηση των αλλικών πάρκων έχει ευθύνη για τα πλημμυρικά φαινόμενα, βεβαίως. Η Αγία Εφημεία πνίγεται κάθε χρόνο από το αλλικό πάρκο που είναι από πάνω της. Δεύτερον, η άλογη τουριστική ανάπτυξη, όπου τα πάντα υποτάσσονται στην τουριστική ανάπτυξη, έχει ευθύνες, βεβαίως. Το πάρκινγκ που κατασκευάστηκε πάνω στο ρεύμα κατέστρεψε την Άσο. Και ήταν δημοτικό το πάρκινγκ. Για να παρκάρουν και τα τουριστικά λεωφορεία και τροχοβίλες. Να λοιπόν, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Έχουμε εδώ πέρα να κάνουμε συγκεκριμένα με τη χρήση γη και τη χωροταξία που εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και τις προτεραιότητες τους. Και όχι την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και από αυτή την άποψη, εμείς το λέμε καθαρά, δεν είναι σωστό να γενικεύουμε ότι για τα φαινόμενα τα πλημμυρικά φταίει ο ανθρώπινος παράγοντας. Όχι. Φταίνει οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται για να εξυπηρετηθούν οι σχεδιασμοί και οι προτεραιότητες των μονοπωλιακών ομίλων. Και εκάστοτε. Και αυτό γίνεται ακόμη πιο φανερό στο γεγονός αν θα μπορούσε ή όχι να θωρακιστεί η χώρα μας από τέτοιου είδους φαινόμενα. Σεισμούς, πλημμύρες, φωτιές. Με βάση τη δεδομένη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντί να γίνεται αυτό, έχουμε έργα υποδομής που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που να προκαλούν και πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι τυχαίο ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Μεταφορών προκήρυξε έργα τα οποία αφορούν την αντιπλημμυρική θωράκιση των μεγάλων οδικών αξονών. Γιατί όταν κατασκευάστηκαν οι οδικοί άξονες, για να μπορέσει να μειωθεί το κόστος, να αυξήσουν τα κέρδη τους οι παραχωρησιούχοι, δεν έγιναν αντιπλημμυρικά έργα. Και τώρα καλούνται οι φορολογούμενοι να γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα στους οδικούς άξονες για να μην πνίγεται το κόσμος. Να λοιπόν ποιος είναι το κέρδος υπεύθυνο στο να μην γίνονται τα απαραίτητα έργα, τα αντιπλημμυρικά. Και αυτό φαίνεται και πολύ καθαρά και στις περιοχές της πληγήσεως. Για παράδειγμα, κατέρευσε το απαρχαιωμένο ηλεκτρικό δίκτυο. Άσχετα αν το καλοκαίρι προκαλεί και πυρκαγιές. Και γιατί κατέρευσε, τι δεν κατέρευσε όμως, δεν κατέρευσε το δίκτυο που είναι νέες τεχνολογίες, νέες γενιές που εξυπηρετεί σαν ανεμογεννήτριες. Το παράδειγμα της Αγίας Εφημείας και πάλι το φέρνω. Οι ανεμογεννήτριες λειτουργούσαν, ο κόσμος δεν είχε ρεύμα. Οι κτηνοτρόφοι δεν μπόρεσαν να σώσουν την παραγωγή τους και το βίος τους, για παράδειγμα. Έτσι λοιπόν φαίνεται καθαρά ότι τα έργα τα οποία προκρίνονται αυτά που εξυπηρετούν τις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων και όχι του λαού. Τρίτο στοιχείο
Το κράτος. Το κράτος είναι παντοδύναμο για να εισπράττει φόρους, είναι παντοδύναμο για να τσακίζει τους αγώνες των εργαζόμενων και ξαφνικά γίνεται αδύναμο όταν πρόκειται να αντιμετωπίσει πλημμυρικά φαινόμενα και ανάγκες του κόσμου. Αλήθεια δεν το ξέρω ότι θα υπήρχε απαγορευτικό και δεν μπορούσαν τα συνεργεία να μεταβούνε. Θα πρέπει να γίνει νωρίτερα. Δεύτερον, γνωρίζετε κύριε Υπουργέ ότι στην Κεφαλονιά καμία γεννήτρια δεν λειτουργούσε, ούτε καν στο επιτελείο της πολιτικής προστασίας δεν λειτουργούσε η γεννήτρια. Και όταν κόπηκε το ρεύμα δεν μπορούσε να επικοινωνήσει το επιτελείο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεφαλονιάς. Ή το ξέρετε κύριε Υπουργέ ότι στο κέντρο υγείας στη Σάμη που είχε κοπεί το ρεύμα κάνανε επέμβαση με το φακό τηλεφώνου εκείνη την ημέρα. Να λοιπόν ποια είναι τα κριτήρια και ποιο είναι το κράτος που υπερασπίζεστε. Αυτό λοιπόν το κράτος είναι που έχει την ευθύνη με τις κυβερνήσεις, την περιφέρεια και τους δήμους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός. Δεύτερο ζήτημα. Σας κάνουμε κύριε κριτική κύριε Υπουργέ και στην κυβέρνηση για τα μέτρα αποσπασματικά. Και γιατί είναι αποσπασματικά πρώτον. Γιατί ακριβώς δεν βάζετε ένα πλαίσιο άμεσης αποκατάστασης των υποδομών. Λέτε να στείλουν οι Δήμοι τεχνικές φακέλους για να γίνουν τα έργα. Αλήθεια, ο δρόμος στο Θιάκι που μεταφέρει καθημερινά δεκάδες μαθητές και κόβει το νησί στα δύο, θα πρέπει να γίνει πρώτο τεχνικός φάκελος, να δημοπρατηθεί, να γίνουν ενστάσεις για να γίνει αυτό το έργο. Αλλιώς θα μείνει το νησί αποκομμένο. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά τα οποία λέτε. Στις συγκεκριμένες συνθήκες. Ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει ο δρόμος ήδη. Να είχαν αποκατασταθεί οι σημαντικές φθορές. Δεύτερο ζήτημα της κριτικής μας. Η αποζημίωση έχει κόφτει η δικιά σας των σημείων. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αποζημιωθεί το σύνολο των καταστροφών που έγιναν. Των πραγματικών ζημιών που υπέστησαν. Και στις οικίες, και στους επαγγελματικούς χώρους, και στις αγροκτηνοτροφικές μονάδες. Και όχι αποσπασματική αντιμετώπιση. Να καλυφθεί το σύνολο των απολειών, όχι μόνο του φετινού εισοδήματος. Εδώ πέρα είχαμε φαινόμενα όπου λιόδεντρα φεύγανε. Δηλαδή καταστράφηκε η παραγωγή, όχι μόνο η φετινή, του ελαιολάδου, αλλά και για τα επόμενα χρόνια ενδεχόμενα. Η απώλεια αυτών των εισοδημάτων θα καλυφθεί, κύριε Υπουργέ. Θα ληφθεί υπόψη. Μιλάτε μέσα για το ζήτημα τους εργαζόμενους. Ξέρετε πολύ καλά ότι στις περιοχές των Ιωνίων νησιών οι επιχειρήσεις σταμάτησαν πλέον τη λειτουργία τους. Γιατί είναι τουριστικές επιχειρήσεις. Είναι μικρά μαγαζιά εστίασης. Αυτά δεν θα ξαναλειτουργήσουν πάλι μέχρι του χρόνου, αν θα λειτουργήσουν και του χρόνου. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμπληρώσουν εκεί τα 50 ένσημα για να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Τι να την κάνετε την αναστολή της σύμβασης. Εδώ πέρα πρέπει να μειώσετε για τους εργαζόμενους των συγκεκριμένων επιχειρήσεων το όριο να μπουν στο Ταμείο Ανεργίας. Ολοκληρώστε, κύριε Καλαθόπουλε. Και ολοκληρώνουμε το τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ. Πήρα και τη δευτερολογία. Είναι η ταχύτητα των αποζημιώσεων. Εδώ. Υπάρχουν καταγγελίες ότι στους σεισμόπλους του 14, δευτερολογία του 14 στους σεισμόπλους, κύριε Πρόεδρε, εντάξει, θα τελειώσω. Αλλά ολοκληρώστε. Απλά για να μην καλλιεργείται κάποια... Εντάξει, νόμιζα ότι είχε και δευτερολογία. Δεν υπάρχει, όχι. Λέω λοιπόν ότι στους σεισμόπληκτους του 14 στα Ιόνια νησιά ακόμη τους χρωστάται αποζημίωση και πέρασαν τρεις κυβερνήσεις από τότε. Και κατά τα άλλα κόπτεστε για την ευαισθησία. Και τέλος, χρειάζονται άμεσα μέτρα ολοκληρωμένης θωράκισης, αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής και αντιπυρικής με διευθέτηση του συνόλου των χυμάρων αλλά και των λεκάνων απορροής. Αυτά είναι τα απαραίτητα έργα για να μην έχουμε επανάληψη των ίδιων πλέον φαινομένων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.